Η ακρίβεια είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών, με τις τιμές των προϊόντων να αυξάνονται σχεδόν κάθε μήνα. Είναι ενδεικτικό ότι οι Έλληνες καταναλωτές πλήρωσαν επιπλέον 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τις αρχές του έτους για την αγορά τροφίμων από τα σούπερ μάρκετ. Σε ένα ξέφρενο ράλι εξελίσσεται ο πληθωρισμός των τροφίμων και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι από τις αρχές του χρόνου οι καταναλωτές έχουν δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον για αγορά βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Το δεκάμηνο ξοδέψαμε συνολικά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τις βασικές μας ανάγκες. Έχουν πανάκριβα με μια σύνταξη που παίρνουμε, τι να πληρώσει και τι να πάρει. Μπορεί ο πληθωρισμός να εμφανίζει μικρή μείωση, όμως τα τρόφιμα ύπταται. Ο πληθωρισμός είναι στο 3% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα, στα τρόφιμα όμως είναι στο 9% από 9,9%. Μέσα σε έναν χρόνο τα λάδια έχουν αυξηθεί 31,4%, 12% τα φρούτα, 10,8% τα λαχανικά, το μεταλλικό νερό και η χυμή 13,3% και τα φαρμακευτικά προϊόντα 11,8%. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και είναι πάντα οι τιμές ανεβασμένες, εκ των πραγμάτων θα τα μειώσει. Κρέας όχι, έχει σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί? Γιατί λόγω έλλειψης χρημάτων. Είναι γεγονός ότι μέσα σε 10 μήνες οι τιμές των σνακς έχουν αυξηθεί 13,7%, πάνω από 11% τα αναψυκτικά και τα καθαριστικά σπιτιού, αλλά και τα γαλακτοκομικά. Τα βασικά παίρνουμε πλέον. Δεν παίρνουμε κάτι παραπάνω, ό,τι είναι απαραίτητο για το σπίτι. Η ακρίβεια έχει οδηγήσει τους πολίτες στην αγορά φθηνών ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων. Η αύξηση των πωλήσεων στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχει αυξηθεί 11,9%, ενώ των επώνυμων 8,7%. Έχουμε αλλάξει και τη μάρκα. Άλλο τρώγαμε και άλλο τρώμε τώρα, πιο φτηνά. Κυνηγάμε τις προσφορές. Τις δαπάνες, ωστόσο, εξακολουθούν να περιορίζουν οι καταναλωτές παγκοσμίως, καθώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, με το 94% των ερωτηθέντων σε έρευνα να ανησυχούν για την αύξηση του κόστου ζωής.